Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους σας. Είμαι ο Γιάννης Συνάνης και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι του Αγίου Πατρίδα TV για τα νέα της Λέσβου και όχι μόνο και βεβαίως για την έγκυρη και όπως πάντοτε έγκαιρη ενημέρωση σας. 8 Νοεμβρίου σήμερα και η Λέσβος γιορτάζει την απελευθέρωσή της χωρίς όμως την παρέλαση η οποία ακυρώθηκε λόγω των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες τα οποία έφτασαν περίπου τα 500 σε μία μόνο εβδομάδα. Έτσι λοιπόν έγιναν τυπικές διαδικασίες, τιμητικές διαδικασίες όπως καταθέσει στεφάνων και βεβαίως είχαμε την προσέλευση αρκετών πιστών, χιλιάδων πιστών στην Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών εκεί όπου προσκύνησαν την εικόνα του ταξιάρχη και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά στα μέτρα που έπρεπε να γίνουν, να υπάρξουν προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα και να μην έχουμε στη συνέχεια και άλλα κρούσματα εδώ πολλά στη Λέσβο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σήμερα το πρωί στην Μονή Παμαγής των Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Σας βλέπουμε και κάθεστε εδώ στη ρίσσα της Επιστίας. Τι ακριβώς κάνετε? Κάνουμε έλεγχο, αν έχουν κάνει εμβόλια, αν φοράνε μασί. Παράλληλα, μετά από μένα είναι και οι επιτρόποι μέσα, οι οποίοι κάνουμε όλοι έλεγχο και μασί. Δόξα να και Θεός. Είστε υπάλληλοι εδώ της Ελλάδας? Όχι, έρχομαι και βοηθώ. Εδώ 1,5 χρόνο να θέλω κερδός. Παπαστατή, βλέπουμε ότι εδώ τα μέτρα τηρήθηκαν. Βλέπουμε τους πιστούς με μάσκες και σε σχετικές αποστάσεις. Ναι, πάντοτε εμείς τηρούμε τα μέτρα. Είναι σε αποστάσεις. Σήμερα ήταν λίγο παραπάνω, διότι ήταν το πανηγύρι μας. Αλλά πάντα έχουμε τις αποστάσεις, έχουν τις μάσκες, προσέχουν. Διότι μέσα στον ναό, ένας που φοράει μάσκες και κρατάει την απόσταση, δεν υπάρχει και ένας κίνδυνος. Ούτε τρέχει, ούτε μιλάει, ούτε τραγουδάει. Στέκεται και προσεύχεται. Δεν είναι όπως είναι τα άλλα μέρη έξω. Κάμπον πρελισμό με τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα τα μαγαζιά. Ναι, εκεί όπου αυτός που εισέρχεται περπατάει, μιλάει, κινιέται, ενώ στην κλεισία στέκεται όρθιος. Προσεύχεται με τη μάσκα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και πάντοτε δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα εδώ στο Μανταμάδο. Τόσο κόσμος έρχεται, τόσο κόσμος κοινωνεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διότι υπάρχει η τάξη. Και πρέπει, να κρατάμε τις τάξεις. Πρέπει να κοινωνούμε. Για να γίνεται αυτό όμως, πρέπει και να εμβολιαζόμαστε. Να μην ακούνε αυτά που λένε. Όλοι έχουν γίνει πανεπιστημιούχοι, όλοι έχουν γίνει παντογνώστες. Ενώ κανείς δεν είναι ο επιστήμονα εκείνος που θα το πει, αλλά μόνο οι γιατροί. Αυτή είναι η ειδικότητά τους. Μας λένε αυτό το πράγμα να κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Εμέσως πλήρως από όσο καταλαβαίνω ότι είστε και εσείς από τους υποστηρικτές ότι πρέπει, επιστήμονες. Πρέπει. Είναι ένα φάρμακο. Και την επιστήμη, ο Θεός την φώτισε στους επιστήμονες και την πήρανε. Δεν ήρθανε εξ ουρανού. Εκατοντάδες πιστοί έφτασαν εδώ στη Μονή Παμαγής των Ταξιάρχων για να προσκυνήσουν τον ταξιάρχη, την εικόνα του ταξιάρχη και να κάνουν το τάμα τους. Στην πλειοψηφία τους φορούσαν μάσκες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι. Ωστόσο, τα κρούσματα τα τελευταία που ήταν πάρα πολλά εδώ στη Λέσβο συνέτησαν τους πιστούς και έτσι είχαν προλάβει να κάνουν τα μέτρα τους. Κύριε Πρόεδρε, πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα στον Ιερό Ναό? Σήμερα η γιορτή του ταξιάρχη μας, πάρα πολλοί κόσμοι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Σήμερα γιορτάζουμε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Λέσβου των ταξιαρχών, στην Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ελλάδος, αλλά μαζί με αυτή τη γιορτή γιορτάζουμε και την απελευθέρωση του νησιού από το 1912. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι ο κόσμος έχει προσαρμοστεί, τηρούνται τα πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας. Έχει συνετιστεί, φοράει τις μάσκες του και κρατούνται και οι αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στον νομό της Λέσβου και του Μανταμάδου. Τηρούνται τα μέτρα εδώ οι άνθρωποι, πώς? Τηρούνται τα μέτρα. Τώρα ο λόγος ότι ήρθανε μαζεμένοι είναι για να όλοι τους να κοινωνήσουν. Γι' αυτό τηρούνται όλα τα μέτρα με μάσκες, με ψέδια, με βλάβια. Πάμε να δούμε τώρα την επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού, ο οποίος ήρθε στη Λέσβο και βεβαίως βρέθηκε εδώ πέρα. Έγινε μία εκδήλωση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτή την εκδήλωση. Ο κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ ακριβώς λόγω
των συνθήκων των απόνερων του COVID και της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει στο εξωτερικό και της αύξησης των ναυτιλιακών ναύλων, προχωρήσαμε στη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6% και για πρώτη φορά μετά το 2016 στην εφαρμογή του μέτρου για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο μέσα στο 2022 και ταυτόχρονα το πλαίσιο της συμβολαϊκής γεωργίας. Άρα, μέσα από αυτήν την δυνατότητα που μας δίνεται και την απόφαση που πήρε ο Πρωθυπουργός, δίνουμε και κίνητρο προς τις ομάδες αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι ακριβώς μέσα από αυτές τις ομάδες θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή, καλύτερα προϊόντα, προστιθέμενη αξία, καλύτερες εξαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό, ασκούμε μια πολιτική εξυγίανση σε πολύ μεγάλο βαθμό ή μάλλον εξορθολογισμού του ανορθολογισμού που υπήρχε στον χώρο μας. Ασκούμε μια πολιτική δίκαιων και αυστηρών ελέγχων, δημιουργώντας ένα καινούριο πλαίσιο το οποίο στόχο έχει να ενισχύσει τους πραγματικούς παραγωγούς, να ενισχύσει αυτούς οι οποίοι λειτουργούν με τους κανόνες και να περιθωριοποιήσει εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν έμεσους τρόπους ακριβώς για να ρίξουν τους νόμιμους. Εννοώ, παραδείγματος χάρη, τις παράνομες ελληνοποιήσεις ή τις νοθεύσεις στην παραγωγή από υλικά τα οποία δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στο τυρί, παραδείγματος χάρη, τα οποία δημιουργούν στρέβλωση στις τιμές και άρα μείωση των κερδών για τους παραγωγούς μας. Στον ίδιο άξονα κινείται και η προσπάθειά μας να εξορθολογήσουμε το πλαίσιο καταβολών των επιδοτήσεων μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην κατεύθυνση αυτή ήταν και οι τελευταίες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αντιλαμβάνομαι ότι πρώτον έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα όσον αφορά στις πληρωμές που έγιναν πριν από μερικές μέρες και γι' αυτά σας λέω και μέσα στην αίθουσα, το είπα και εκτός αιθούσης, το είπα και στη Βουλή πριν από μια εβδομάδα, επειδή ακριβώς είναι καινούριο το σύστημα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες τέτοιες αστοχίες και προβλήματα, θέλω να μου δώσετε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ΦΗ, όλα τα ΟΣΔΕ, τα οποία έχουν κάποια προβλήματα για να τα δούμε ένα-ένα και να μπορέσουμε να τα εξισορροπήσουμε. Όμως, το βασικό πλαίσιο ποιο είναι? Το βασικό πλαίσιο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε, το αντιλαμβάνονταν κι άλλοι πριν, απλά εμείς αποφάσισαμε να το αντιμετωπίσουμε, ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους λίγους, στους ελάχιστους εκείνους, οι οποίοι με πονηρούς τρόπους εκμεταλλεύονται το σύστημα και παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τους ανήκουν, οι οποίες τελικά από πού βγαίνουν? Βγαίνουν από τις τσέπες των πολλών, αυτών οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αγωνίζονται 360 μέρες το χρόνο κάτω από τις δύσκολες συνθήκες μέσα στην κλιματική κρίση για να παράξουν. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι ευτυχής με αυτή την πολιτική την οποία ακολουθούμε και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά. Έχουν το πρώτο πριν για να μπορέσουν να εγκατασταθούν και να παράξουν. Παράλληλα και με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε και με τον Περιφερειάρχη, δουλεύουμε στην κατεύθυνση ενίσχυσης των υποδομών στην Μυτιλίνη και στο σύνολο της περιφέρειας. Πρόσφατα είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ και σε συνεργασία με την περιφέρεια δημιουργήθηκε το τοπικό γραφείο του ΕΛΓΟ που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό γιατί θα μπορέσουμε μαζί να δουλέψουμε και στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και στο κομμάτι της ελαιοπαραγωγής με προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν πολύ κατά τη γνώμη μου. Και σήμερα το πρωί μαζί ο Περιφερειάρχης με τον Γενικό μας Γραμματέα, με τον κύριο Μπαλινέτα, εγκαινιάσανε στο Μανταμάδο το νέο κτηνιατρίο. Προσπαθούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο εδώ στην ακριτική γραμμή, σε εσάς που κάνετε πολλές δουλειές ταυτόχρονα
και γι' αυτό και σαν πολίτης αλλά και σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης σας ευχαριστώ και πάλι για την συνολική εθνική σας παρουσία. Προσπαθούμε λοιπόν να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίηση θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα και θα τραβήξουν νέο κόσμο να γυρίσει πίσω στη Λέσβο και στα άλλα νησιά για να βρει μια καλύτερη ζωή με καλύτερες απολαβές. Τώρα όμως είναι η αναβάθμιση, η ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα και της Ελληνίδας αγρότη και αγρότησας και η ταύτιση της πρωτογενούς παραγωγής με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, όταν ακούει άλλος Ελλάδα, να σκέφτεται κατά βάση αγροτικά προϊόντα, ελληνική κουζίνα, ελληνική διατροφή. Και να έρχεται στη χώρα μας γι' αυτό. Και να αγοράζει στα σούπερ μάρκετ και σε όλο τον κόσμο ακριβώς αυτό. Ελλάδα μέσα από τα ελληνικά προϊόντα. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση αφορά στην επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων της ΚΑΠ για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της Γεωργίας, όπως οι στόχοι αυτοί υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ειδικά τις στρατηγικές της για τη Γεωργία, δύο στρατηγικές, τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030. Τι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία? Είναι ουσιαστικά μια κοινή δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουν ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα, ανατομέα πολιτικής. Και όταν λέμε ανατομέα πολιτικής, εννοούμε την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία κλπ. Στοχεύουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε προγράμματα εκπαίδευσης των εμπλεκομένων στον πρωτογενή τομέα, σε νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να μπορούμε να είμαστε ισότιμοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Πρέπει να υπάρχει μια διαρκής όμως εκπαίδευση παραγωγών σε καλές γεωργικές πρακτικές, όπως είναι, όπως προαναφέρονται, η γεωργία ακριβίας. Μιλήσαμε 10, ήταν μια συγκεκριμένη τεχνοκρατική παρουσίαση και αν ήσασταν στο ποδείο, θα σας πέναγαμε 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε να σας βλέπουμε συχνά από εδώ. Ευχαριστώ κύριε Παγκούλη. Νωρίτερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάστηκε το κτηνιατρίο στον Μανταμάδο. Πάμε να δούμε και εκεί τι ακριβώς έγινε. Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊστόμεν, υπέρ της άνωθεν εν ειρήνη και σωτηρίας των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊστόμεν, σοφή ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Όσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σοδωρεόν αξίωση μας πίσω Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα, εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Το σοδωρεόν αξίωση μας πίσω Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκανε. Σεβαστέ Πατέρα Ευστράτεια, κύριε Γενικέ Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Φόρων, κύριε Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Νομού Λέσβου, κύριε Δήμαρχε Βυτικής Λέσβου, κύριε Αντιπεριφερειάρχε Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διευθυντή Κλινιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω στο μέρος μου και στο νησί μας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, να του ευχηθώ τα καλύτερα από την, στην επίσκεψή του στη Μυτιλήνη και στην κοινότητά μας.
να φουγκραστεί τα προβλήματα του, του αγροτικού κόσμου και των πτηνοτρόφων, να τα πάρει μαζί του και να τα μεταφέρει στον Υπουργό και στην Κεντρική Διοίκηση. Θα ήθελα ένα έργο το οποίο το είχαμε ενηρευτεί. Δύο ήταν τα έργα που ενηρεύτηκε ο πρόεδρος συγκεκριμένος όταν ξεκίνησε. Το ένα ήταν το κτηνιατρίο Μανταμάδο, γιατί η περιοχή αυτή είναι αγροκτηνοτροφική. Δεν είναι το κτηνιατρίο μόνο για το Μανταμάδο, είναι για όλο το βόρειο-ανατολικό τμήμα του νομού. Και το δεύτερο ήταν το κέντρο υγείας του Μανταμάδου. Όπως είπα και προχθές σε μια συνάντησή μου με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, για μένα και τα δύο έχουν την ίδια σημασία. Μανταμάδος, βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. Αγροκτηνοτροφικό μέρος από τα μεγαλύτερα του νησιού. Κέντρο υγείας Μανταμάδου. Ό,τι έχει να κάνει με, το, με την υγεία των ανθρώπων, δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την υγεία. Το ένα από τα δύο σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Σε αυτό, σε όλη αυτή την πορεία, πρέπει να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην τεχνική της υπηρεσία, αλλά ιδιαίτερα στο φίλο μου, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον Κώστα του Μουτζούρια, έναν άνθρωπο που στέκεται πραγματικά στα προβλήματα και κατανόησε από την πρώτη στιγμή αυτό που είπα για το κτηνιατρίο του Μανταμάδου. Φυσικά και στον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κουφέλο, που είναι για τα ζητήματα αγροτικής πολιτικής, και στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, που το λέω πάντοτε, ο Βέρος Ταξιάρης είναι πάντα δίπλα, οπουδήποτε χρειαστεί και ό,τι αντιδείται. Και εύχομαι να είναι καλό ρίσκο, να βοηθήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλο το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού μας, και με αυτόν τον τρόπο, τόσο εμείς σαν κοινότητα, όσο και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, όσο και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και γενικότερα η κυβέρνηση, που θέλω που είναι ο γενικός, να μπορέσουμε γενικά να έρθει ένας μόνιμος κτηνίατρος που τόσο μεγάλη ανάγκη το έχει. Εύχομαι μόνη μου την καρδιά να είναι η κοπέλα που είναι τώρα εδώ πέρα και ένα άτομο για διοικητικό προσωπικό, ώστε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο. Νομίζω καταλάβατε πόση σημασία έχει για το μέρος μας και το βορειοανατολικό τμήμα. Εύχομαι τα καλύτερα. Για ακόμα μια φορά να τον καλωσορίσω τον γενικό. Θα ήταν παράληψή μου όμως να μην ευχαριστήσω και τον Διευθυντή Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του στρατή, του Τζουμπανέλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή το ήθελε πιο πολύ από μένα. Τι να πω, το ήθελε πιο πολύ από μένα. Σας ευχαριστώ όλους, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, εύχομαι τα καλύτερα και να είναι καλό ρίζικο. Ευχαριστώ πολύ. Για γενικέ, ο Μανταμάδος εκτός από την κτηνοτροφία, έχουμε και την κεραμική τέχνη. Ένα βιβλίο λοιπόν, ενθύμιο, για σας, από εμάς για τον Μανταμάδο, από την επίσκεψή σας. Και ένα μικρό δώρο της τέχνης του Μανταμάδου, ώστε να το έχετε, είναι από τα γένεια της τελευταίας Παλαισβιακής Έκθεσης Κεραμικής. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι υπερήφανος που σε αυτή την περιφέρεια το πρώτο εισόδημα, η πρώτη παραγωγική δραστηριότητα είναι η πρωτογενής τομέας. Είναι μια περιφέρεια που διατηρήσει τη δραστηριότητά της στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε τον τουρισμό, θα τον βοηθάμε τον τουρισμό όσο μπορούμε, όμως κυρίαρχο σημείο για μας είναι ο πρωτογενής τομέα. Είτε λέγεται κτηνοτροφία, που είναι το πρώτο εισόδημα της Λέσβου, του νησιού αυτού, είτε λέγεται γεωργία, είτε και τουρισμός. Το εξίσου σημαντικά το θέλουμε. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον πρωτογενή τομέα και τούτο εδώ τα εγγένεια σήμερα είναι μια ένδειξη και ένα υπόδειγμα για τη Μυτιλήνη, της οποίας η κτηνιατρική υπηρεσία πάσχει από τη στέγαση, από το σημείο στεγάσεως. Είναι κάτι που το παλεύουμε και δεν το επιτυχάνουμε, να τους δώσουμε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον εργασιακό. Και έτσι ελπίζω αυτό το κέντρο εδώ, όπως είναι διαμορφωμένο, με την περίφραξη, να είναι υπόδειγμα για την Μυτιλήνη, κύριε Τσομπανέλη. Τέτοια θέλουμε. Οι κτηνοτρόφοι μας, όταν έρχονται στην υπηρεσία, να νιώθουν άνθρωποι και όχι υπερτηρηγισμένοι από τους Ρωμά, οι οποίοι το ασφιχτούν το κέντρο και το καταστρέφουν. Θέλω να το τελειώσουμε τις επόμενες μέρες. Εγώ ξέρω ότι αυτό το κέντρο είχα πολλή παρατήρηση και από τον κύριο Κουφέλο και από τον πρόεδρο και από τον κύριο υπουργό εδώ.
για να το ολοκληρώσουμε και είμαι χαρούμενο σήμερα που το παραδίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βέβαια είμαστε εδώ σήμερα. Ένα έργο το οποίο είχε σταματήσει τη λειτουργία του κτηνιατρίου εδώ και 10 χρόνια. Έγινε μια προσπάθεια αμέσως μόλις άλλαξε η κυβέρνηση να βοηθηθεί και η περιφέρεια η οποία πήρε την πρωτοβουλία ούτως ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσει αυτό το κτηνιατρίο εδώ το οποίο βεβαίως ικανοποιεί όλη το βόρειο μέρος της Λέσβου. Το θέμα είναι κύριε Περιφέρχα, εκτός από τα συγχαρητήρια που σας αξίζουν, πρέπει να στελεχωθεί όμως καλά και να λειτουργήσει τόσο από απόψεως ιατρών, κτηνιάτρων, αλλά και διοικητικό προσωπικό και νομίζω θα τα καταφέρετε. Και να τονίσω αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι πρώτο στο έργο της κυβέρνησης κύριος στόχος είναι ο πρωτογενής τομέας και αυτό το αποδεικνύει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Υπήρχαν δεσμεύσεις το πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής μας, ο κύριος Μπαγκινέτες ήταν εδώ, έχει αναλάβει προσωπικά πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν τη Λέσβο και ήδη θα ανακοινώσουμε και το απόγευμα την επίσημα πια και την άρση της καραντίνας που για 20 χρόνια ταλάνιζε μόνο τη Λέσβο. Είναι μια μεγάλη κτηνοτομία η οποία γίνεται και έτσι θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι μας περισσότερο ακόμα να μπορέσουν να εξάγουν και ζωντανά αμνοερήφια εκτός από το νησί. Και βεβαίως είναι και ευκαιρία να το πω αυτό, μια και είναι και ο κύριος Μπαγκινέτες εδώ, τη βοήθεια την οποία έκαναν για να αυξηθεί πολύ σημαντικά, όχι μόνο σε απόλυτο νούμερο χρημάτων, αλλά και σε ποσοστό επί του συνόλου των χρημάτων για τους νέους αγρότες. Θα το ακούσετε το βράδυ. Αυτές είναι οι εντολές του Πρωθυπουργού για την αγροτική ανάπτυξη και ειδικά για το νησί μας. Τώρα όσον αφορά τον Πρόεδρο, να τον ευχαριστήσω. Βεβαίως τη συμβουλή εδώ, συμβουλή έχει και ο Δήμαρχος, ο κ. Βέρος, για τη λειτουργία του κτηνιατρίου. Αλλά να πω στον Πρόεδρο, κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι αγωνία σας και για το κέντρο υγείας, αλλά όπως θυμόσαστε όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι είπε, το έργο αυτό θα τελειώσει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι έχουν τελειώσει όλες οι μελέτες, υπήκεται η δημοπράτηση και το πρόσθετο ποσό το οποίο χρειάζεται ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, σε συνεργασία και με την... τέλος πάντων. Ας το πω τώρα με τις επαφές που έχουμε όλοι μας μαζί, αλλά και με τον διοικητή της ΔΥΠΕ, τον κύριο Ροϊλό, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, έχουν βγει τα χρήματα και πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω κλείνοντας τον κύριο Γενικό, τον κύριο Μπαγκινέτα, γιατί όποιο θέμα χρειάζομαι για τη Λέσβο, στα αγροτικά, πρώτα απευθύνομαι σε εκείνο, γιατί ξέρει τα θέματα όσο λύγει στην Ελλάδα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια πάλι προφέρατε. Είμαστε καλά. Η οικονομία της Δυτικής Λέσβου στηρίζεται και γενικά του νησιού στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Είναι η πρωτογενής ανάπτυξη, η πρωτογενής παραγωγή, η οργία κτηνοτροφία και ο τουρισμός. Η καρδιά της κτηνοτροφίας χτυπάει εδώ πέρα στο Μανταμάδο. Επομένως, εκτενώντα το κανένα ήταν η λειτουργία του κτηνιατρίου και ευχαριστούμε θερμότατα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γενικό, τον κύριο Υπουργό, γενικά όλους όσους συντέλεσαν ώστε να δημιουργηθεί το κέντρο αυτό. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με μεγάλη χαρά και τι βρίσκουμε σήμερα εδώ και τιμή να συμμετάσχω στα γένεια αυτού του κτηνιατρίου εδώ. Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι, και ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός και ο Δήμαρχος, είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία. Κοντά στην δική μου πλευρά και στα πλαίσια των δικών μου αρμοδιοτήτων και με την Περιφέρεια και με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη για την Αγροτική Οικονομία, τον κ. Κουφέλο, και βέβαια με τον Υπουργό και Βουλευτή εδώ του Νομού. Σε πάρα πολλά θέματα έχουμε συνεργαστεί και χαίρομαι που πολλά πράγματα σχηματίζουν και δημόσιες υπηρεσίες με πρωτοβουλία και του Προέδρου, του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, αλλά και επενδυτικά μέτρα και προγράμματα που έχω εγώ την τιμή να βρίσκομαι και στο Υπουργείο και να ασχολούμαστε, που βλέπω ότι πιάνουν τόπο, βοηθάνε, αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του πρωτογενής τομέα και ιδίως εδώ και του νησιού που έχετε πολλά και σημαντικά και προϊόντα και καλλιέργειες και εκτροφές και χαίρομαι που όλα αυτά που μαζί συμβαδίζουν δίνοντας προς τη θέμενη αξία πρώτα για τους παραγωγούς μας, κτηνοτρόφους γεωργούς, μετά για τον τόπο και βέβαια και για τη χώρα μας. Έχετε παρακολουθήσει, το ανέφερε στην τομή και ο Υπουργός, ότι πάρα πολλά θέματα βγαίνουν και προωθούνται πολιτικές που ενισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο και όσο δυνατόν περισσότερο
και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, τον πρωτογενή τομέα. Είναι βασικός πυρήνας και της εθνικής μας πολιτικής, αλλά και στο Υπουργείο μας, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο, ιδίως με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, προγράμματα, μέτρα και επενδύσεις, να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, άμεσα, με λιγότερη γραφειοκρατία και κατευθείαν στα χέρια των παραγωγών. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους και όλες που συνέβαλαν στην σύσταση αυτής της υπηρεσίας και στην επαναλειτουργία, και πάντα στη διάθεσή σας. Ούτως ή άλλως είμαστε σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία και με τον Παναγιώτη Κουβέλλο και με τον πρόεδρο εδώ, τον κύριο Αθανασίου, για αυτά τα θέματα που σας αφορούν. Συγχαρητήρια και πάλι. Άγιο είχε στην κυριολεξία μια γυναίκα, κυρίες και κύριοι, η οποία κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της έξω, λίγο έξω από τη Μυτιλήνη, μάλλον μπαίνοντας στην είσοδο της πόλης Μυτιλήνης, στο οδικό δίκτυο Μυτιλήνης Κρατήγου, ανατράπηκε το αυτοκίνητό της. Στην κυριολεξία το αυτοκίνητο έγινε μια μάζα από συντερικά, όμως κατάφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τη βοήθεια των πυροσβεστών και των ανδρών της αστυνομίας να βγάλουν από τα συντρίμμια του αυτοκίνητου, διαλυμένου στην κυριολεξία αυτοκίνητου, την γυναίκα, χωρίς να έχει πάθει κάτι το σοβαρό. Μπράβο σε όλους, βλέπουμε ήδη πλάνα στην κυριολεξία του αυτοκίνητου. Μένουμε άφωνοι με αυτή την εικόνα που βλέπουμε και πώς κατάφερε μια γυναίκα να μην πάθει τίποτα, τρόπος του λέγει. Κάποιες αμοιχές είχε, αλλά δεν τραυματίστηκε τουλάχιστον σοβαρά. Άγιο είχε λοιπόν η γυναίκα, βλέπετε τα πλάνα στην κυριολεξία. Είναι απίστευτη αυτή η εικόνα που βλέπουμε και πώς κατάφερε να βγει μια γυναίκα από εκεί ζωντανή. Ευχόμαστε περαστικά στην κυρία αυτή που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, την οδηγό του Ιωταχή, και βεβαίως μπράβο για μια ακόμη φορά στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στους άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως για να βοηθήσουν εκεί την κυρία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από το κανάλι του Αιγαίου Πατρίδα TV ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά ήσασταν εδώ, παρέα μας, για την έγκυρη και όπως πάντα έγκαιρη ενημέρωση σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.